Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Τάσος Γκουριώτης και είναι το Pro News. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα ζήτημα το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Ένα ζήτημα επιβίωσης. Πολιτισμός και εστίαση. Οι δύο κλάδοι οι οποίοι κτυπήθηκαν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο από την πανδημία και από τα μέτρα βέβαια που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας ή τουλάχιστον αυτό μας λέγανε ότι τα μέτρα αυτά θα αντιμετωπίσουν την πανδημία. Δηλαδή στο χώρο της εστίασης είχαμε περιπτώσεις όπου απαγορευόταν η ζωντανή μουσική αλλά επιτρεπόταν να παίζουν από τα ηχεία. Να παίζουν μουσική από ένα DVD, να παίζουν ένας DJ, να παίζει μουσική. Αυτή η μουσική επιτρεπόταν. Αντίθετα, απαγορευόταν η μουσική live, η ζωντανή μουσική, γιατί προφανώς γιατί αυτή μετέδιδε τον κορονοϊό. Άλλη εξήγηση δεν υπάρχει. Μιλάμε για δύο κόσμους. Τον κόσμο του πολιτισμού και τον κόσμο της εστίασης. Πραγματικά, αυτοί οι δύο κόσμοι ουσιαστικά εξαερώθηκαν μέσα στους 9 μήνες της καραντίνας και κύριος είδε πότε θα τελειώσει αυτή η υπόθεση. 600 κατάλληλες εκτιμήσεις, 800.000 άνθρωποι, 600-800.000 οικογένειες, για να είμαστε ακριβολόγοι και να ξέρουμε ακριβώς γιατί επίπεδο πλήγματος μιλάμε στην ελληνική κοινωνία και στην οικονομία φυσικά, υποφέρουν μετά από 9 μήνες ολικού ή μερικού lockdown. Και το ζήτημα, το ερώτημα είναι πού βαδίζουμε. Διότι δεν είναι μόνο αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένων, είναι και η ελληνική οικονομία. Η ελληνική οικονομία η οποία περιμένει πολλά από την εστίαση, η οποία εστίαση είναι ουσιαστικά η ατμομηχανή της βαριάς βιομηχανίας, της βαριάς ελληνικής βιομηχανίας που είναι ο τουρισμός. Μαζί μας σήμερα στο στούντιο αλλά και σε ζωντανή σύνδεση δύο άνθρωποι από το χώρο της εστίασης, δύο επιχειρηματίες, δύο σημαντικοί επιχειρηματίες από το χώρο της εστίασης και ένας άνθρωπος από το χώρο του πολιτισμού. Ο Δημήτρης Ζαφυρόπουλος, ο Δημήτρης Βραχάμης, επιχειρηματίες στο χώρο της εστίασης, ο ένας στα νότια και ο άλλος στα δυτικά προάστια και ο Γιάννης Ολιόντος, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες, στιχουργούς και παραγωγούς στην ελληνική μουσική που έχει αναδείξει η χώρα την τελευταία 30ετία. Μαζί τους θα μιλήσουμε, θα αναλύσουμε και θα επιχειρήσουμε να καταδείξουμε όχι μόνο το τι συμβαίνει ή το τι έχει συμβεί στον χώρο της εστίασης και του πολιτισμού, αλλά και το τι πρόκειται να συμβεί. Περιοδικό Στρατηγική κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα με μεγάλες δωρεάν προσφορές. Η Ελλάδα στον πόλεμο της Κορέας. Τα Δεκεμβριανά του 44. Τα μυστικά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο κεραυνοβόλος πόλεμος της Βέρμα. Διαβάστε στη Νέα Στρατηγική. Ελληνικά ραφάλ εναντίον τουρκικών S-400. JSOC-1. Η λύση της πολεμικής αεροπορίας για την καταστροφή του τουρκικού στόλου. Στρατηγική. Το κορυφαίο αμυντικό περιοδικό σε όλη την Ελλάδα. Ετήσια έκδοση αμυντικής βίβλου. Κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα η μοναδική ετήσια έκδοση ισορροπίας ενόπλων δυνάμεων Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου. Αναλυτική καταγραφή όλων των εξελίξεων στους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων. Δωρεάν με την αμυντική βίβλο. Βιολογικός πόλεμος. Από την αρχαιότητα μέχρι τον SARS-CoV-2. Περιοδικό Drive. Αναλύσεις και στατιστικά για τα κορυφαία μοντέλα της αγοράς. Αμυντική βίβλος. Η μοναδική ετήσια έκδοση για τις ένοπλες δυνάμεις.
Καλώς ήρθατε, κύριε Ζαφυρόπουλε, στο ProNews. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, να σας εκφράσω μία απορία μου σε ό,τι αφορά το πώς επιβιώνεται από τον περασμένο Μάρτιο που ξεκίνησε η πρώτη καραντίνα μέχρι σήμερα. Και ειδικά αναφέρομαι στα μαγαζιά και στον κόσμο της εστίασης, ο οποίος δεν δούλεψε ούτε το καλοκαίρι. Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι άνοιξαν, ας πούμε, το Μάιο, ψιλοδουλέψανε κάποιους μήνες, ψιλό έτσι, όχι ιδιαίτερα πράγματα, αλλά είναι και κάποιοι τα χειμερινά μαγαζιά που κλείσανε τον Μάρτιο και πάνω που ήταν έτοιμα να ανοίξουν, τους ήρθε η νέα καραντίνα και κλείσανε. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο, 600 έως 800.000 άνθρωποι εργάζονται στην εστίαση ή είναι επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης και βέβαια υπάρχουν οι οικογένειές τους που εξαρτώνται από αυτούς. Πραγματικά, θα ήθελα να μου εξηγήσετε και να εξηγήσετε και στους τηλεθεατές πώς επιβιώνετε. Καταρχάς να πούμε ότι πολλά μαγαζιά μετά το πρώτο lockdown, το Μάιο δηλαδή, δεν ανοίξανε καθόλου. Γιατί είδανε αυτό το δυστοπικό περιβάλλον το οποίο ετοίμασε η κυβέρνηση με τους περιορισμούς που έθεσε στην εστίαση, τους περιορισμούς λειτουργίας και επιλέξαν να μην ανοίξουν. Οι υπόλοιποι που ανοίξαμε, δυστυχώς ζούμε με ελπίδες. Ελπίδες φρούδες, όπως λέγεται, περιμένοντας μπας και αλλάξει το περιβάλλον, μπας και φύγουν αυτά τα περιοριστικά μέτρα. Λιγότερα καθίσματα, μάσκες, αντισηπτικά, περιορισμοί στην χωρητικότητα κάθε μαγαζιού, προστήματα να βρίσκονται πίσω από κάθε ανοιχτή πόρτα ενός μαγαζιού, τα οποία εκ των πραγμάτων με τους όρους τους οποίους έχουν θέσει λόγω COVID δεν είναι δυνατόν στην εστίαση να εφαρμοστούν στην πράξη. Να σας αναφέρω ένα απλό χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όλοι οι πελάτες πρέπει να είναι καθήμενοι, λένε. Δηλαδή, αν ένας πελάτης σηκωθεί και πάει να χαιρετήσει κάποιον σε ένα άλλο τραπέζι, ένα γνωστό του, το μαγαζί, ο υπάλληλος, ο επιχειρηματίας πρέπει να λειτουργεί ως χωροφύλακας, να τον πιάσει από τον νόμο και να τον καθίσει με το ζόρι στην καρέκλα. Ναι, είναι μια αυστηρή προϋπόθεση αυτή, ότι δεν πρέπει να σηκώνονται με τα προηγούμενα μέτρα, έτσι. Και σε καινούργια και τα οποία ακούγονται ότι θα γίνουν. Ναι, τα οποία... ότι δεν πρέπει να σηκώνεται κανένας από το τραπέζι στο οποίο κάθεται. Και πραγματικά αναρωτιέμαι για συναδέλφους επιχειρηματίες, αν θα επιχειρήσουν μέσα στις γιορτές, αν τελικά αποφασίσει η κυβέρνηση να ανοίξει την εστίαση, καθώς ακόμα αυτό είναι σχετικό, με τους όρους οι οποίους θέτονται, οι οποίοι είναι ακόμα μικρότερο ωράριο, βάσει αυτού που λένε, ακόμα περισσότεροι περιορισμοί στη χωρητικότητα, χωρίς μουσική. Mm-hmm. Δηλαδή, με ποια λογική ότι θα πάει κάποιος σε ένα μαγαζί να πιει ένα καφέ ή να φάει ένα φαγητό ή να πιει ένα ποτό και δεν πρέπει να ακούει μουσική. Η μουσική βοηθάει στην εξάπλωση του ιού ή οποιασδήποτε άλλης ασθένειας. Ναι, λένε ότι όταν παίζει η μουσική οι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά και αυτό το πιο κοντά μεταδίδει το κορονοϊό. Αυτή είναι η λογική. Ας πάρουν την απόφαση τότε οι κυβερνώντες να πούνε ότι δεν ανοίγουμε την εστίαση, παρά να μας κοροϊδεύουν. Γιατί αυτό το οποίο γίνεται είναι μια απλή κοροϊδία. Και ένα άλλο πρακτικό πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις αν ανοίξουν για 10-15 μέρες, είναι με τους υπαλλήλους. Ποιος υπάλληλος θα θελήσει να βγει από την, ας το πούμε, σιγουριά της αναστολής εργασίας για να δουλέψει 10 μέρες που επί της ουσίας δεν θα δουλέψουν τα μαγαζιά. Ούτε μπουρμπουάρ θα πάρει που λέμε, τα μεροκάματα θα είναι μειωμένα, τα ωράρια θα είναι μειωμένα και οι επιχειρηματίες θα μαλώνουν επί της ουσίας με τον εργαζόμενο, με τους εργαζομένους τους για το αν κάποιος από αυτούς θα βγει από την αναστολή και να χάσει τα 534 ή τα 700 κάτι, γιατί 800 δεν πρόκειται να πάρει κανένας. Είναι ένα άλλο νούμερο παραμύθι. Εξηγήστε μας γιατί δεν πρόκειται να πάρει 800 ευρώ. Γιατί η εστίαση για παράδειγμα έκλεισε στις 3 Νοεμβρίου, οπότε από τα 800 θα αφαιρεθεί η 1η και η 2η Νοεμβρίου και τα υπόλοιπα μαγαζιά τα οποία δεν είναι εστίασης ή γυμναστήρια, γιατί και τα γυμναστήρια είχαν κλείσει στις 3 Νοεμβρίου, θα υπολογιστούν από τις 7 Νοεμβρίου και έπειτα. Οπότε 800 μείον 6 μέρες ή 2 μέρες στην εστίαση, οι οποίες απλά έχει ακουστεί αυτό το νούμερο το 800 έτσι, γιατί μάλλον πιστεύουν κάποιοι ότι απαλύνει τον πόνο και το άγχος των εργαζομένων για, το,
για το μέλλον τους. Σας καλύπτουν τα κυβερνητικά μέτρα, να το πω έτσι, τα οικονομικά μέτρα εξισορρόπησης των απολειών που έχετε, των οικονομικών απολειών που έχετε? Σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό το μήνα το Νοέμβριο, το μόνο που μας χαρίζει, ας το πούμε, η κυβέρνηση, είναι μία μείωση 40% στο ενίκιο των καταστημάτων μας και την μετακύληση της πληρωμής του ΦΠΑ από Μάρτιο-Απρίλιο του επόμενου έτους. Και το ΕΦΚΑ πρέπει να πληρωθεί και, και οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων για το μήνα Οκτώβριο. Και φυσικά υπάρχουν και τα πάγια έξοδα, γιατί μπορεί να είναι ένα κλειστό μαγαζί, αλλά το ρεύμα έρχεται, το νερό έρχεται. Υπάρχουν κάποια μηχανήματα των πραγμάτων τα οποία πρέπει να λειτουργούν μέσα σε ένα χώρο εστίασης, όπως για παράδειγμα ψυγεία ή συναγερμοί. Μετά, αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι μια επιχείρηση ανταποκρίνεται σε κάποιους ανθρώπους. Όταν εμείς είμαστε κλειστοί και δεν έχουμε κανένα έσοδο, έχουμε να ζήσουμε κιόλας τους εαυτούς μας και τις οικογένειές μας. Έχουμε επίσης να πληρώσουμε έμφυα κάποιοι από εμάς. Έχουμε να πληρώσουμε την προσωπική μας φορολογική δήλωση, τα οποία από αυτά δεν αναστέλλεται τίποτα. Για να μην μιλήσουμε φυσικά για τις επιστρεπτές προκαταβολές, που επί της ουσίας είναι αδάνειο και είναι με πάρα πολλούς επιχειρηματίες, συναδέλφους που έχω μιλήσει, τα ποσά τα οποία δόθηκαν είναι ελάχιστα. Μάλιστα. Υπάρχει όμως σε όλη την Ευρώπη αυτό το συγκεκριμένο μέτρο. Δηλαδή η καταστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ό,τι αφορά την εστίαση. Δηλαδή δεν είναι ένα μέτρο το οποίο επιβλήθηκε μόνο στην Ελλάδα. Παντού, στην Ευρώπη τουλάχιστον, υπήρξε σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό, υπήρξε κλείσιμο των καταστημάτων, των δραστηριοτήτων της εστίασης. Ακόμα και στην Βρετανία κλείσανε τις pub, κλείσανε τα εστιατόρια κλπ. Στη Γαλλία να πούμε ότι ακόμα και το καλοκαίρι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι δεν μπορούσες να μετακινηθείς, ας πούμε, χωρίς τη μάσκα, εκτός της θέσεως που καθόσουν. Δηλαδή, για να πας στην τουαλέτα, χρειαζόταν να φορέσεις τη μάσκα. Μα αυτό ίσχυε και στην Ελλάδα, δεν ίσχυε μόνο στην Ιταλία. Ναι, θέλω να πω ότι ισχύουν αυτά τα μέτρα και στις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε, α, ξέρεις, μόνο η Ελλάδα το έχει εφαρμόσει, άρα ευθύνεται η κυβέρνηση. Εδώ τι θα μπορούσατε να αντιτάξετε ως πρόταση και ως αντίλογο? Ο κλάδος εστίασης ποσοτικά είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Για πολλούς και διάφορους λόγους, στην Ελλάδα καταστρέψανε την παραγωγή, είτε πρωτοβάθμια είτε δευτεροβάθμια, και την τελευταία δεκαετία, κατά κύριο λόγο, στρέψανε πάρα πολύ κόσμο σε αυτό που λέμε παροχή υπηρεσιών. Όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι και η εστίαση. Γιατί, ας μην γελιόμαστε, οι τουρίστες που ερχόντουσαν, γιατί φέτος δεν ήρθανε στην χώρα μας, δεν ερχόντουσαν μόνο για τις ωραίες παραλίες μας ή για τα αρχαία μνημεία. Έρχονται και για το night life. Ερχόντουσαν και για την νυχτερινή ζωή, την οποία δεν βιώνουν με αυτόν τον τρόπο στις δικές τους χώρες. Οπότε, ποσοτικά πάλι, ο αριθμός των εργαζομένων και ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν και της Ιταλίας, που είναι μια τουριστική χώρα, και της Αγγλίας και φυσικά της Γερμανίας ή άλλων δυτικοευρωπαϊκών χωρών. Οπότε πρέπει να ληφθεί μια άλλη μέρημνα, και το τι συμβαίνει σε μια ξένη χώρα δεν σημαίνει ότι απλά παίρνουμε ένα κανονισμό ο οποίος εφαρμόζεται στο εξωτερικό και τον μεταφέρουμε στην Ελλάδα, γιατί κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της, κοινωνικές και οικονομικές. Ναι, δηλαδή θεωρείτε ότι πήρανε copy-paste τους κανονισμούς που εφαρμόζονται στην Ιταλία, ας πούμε, ή στην Γαλλία, στη Γερμανία, και τους εφαρμόσανε στην Ελλάδα. Μα μιας και αναφερόμαστε στην Ιταλία, η οποία έχει διαφορετικές ανάγκες. Στην Ιταλία τα μαγαζιά δεν κλείσανε, απλά τους έκλεισε 6 ώρα το απόγευμα. Μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα μπορούσαν να λειτουργήσουν, όσο ήταν δυνατόν να λειτουργήσεις σε αυτό το ωράριο. Στην Ελλάδα και ο χρόνος λειτουργίας των μαγαζιών ήταν διαφορετικός και ο τρόπος διασκέδασης ήταν διαφορετικός σε σύγκριση με άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Και ακριβώς αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι ο όγκος των εργαζομένων και των
επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν είναι πολλαπλάσιος σε σύγκριση με άλλες χώρες. Δεν μπορείς να παίρνεις. Εννοείται πιο κρίσιμος. Και πιο κρίσιμος. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες. Για την οικονομία της κάθε χώρας. Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους και επιχειρηματίες σε μια χώρα 11 εκατομμυρίων. Ναι. Δεν είμαστε η Ιταλία των 60 εκατομμυρίων, ή η Γαλλία ή η Γερμανία. Πιστεύετε ότι αυτή η οικονομική καταστροφή που έχει υποστεί η εστίαση τους τελευταίους 8-9 μήνες είναι αναστρέψιμη? Να θεωρήσουμε καταρχήν ότι αυτή η κατάσταση, έστω και αν λειτουργήσει, έστω και αν υπάρξει χαλάρωση, να υπολογίσουμε ότι θα διαρκέσει, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είπε, να υπολογίσουμε ότι θα διαρκέσει με τον ίδιο ή με την ίδια ένταση των μέτρων ή με κάποια χαλάρωση των μέτρων, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου, όταν θα ξεκινήσουν υποτίθεται οι εμβολιασμοί, μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2021. Αυτή η καταστροφή πιστεύετε ότι θα μπορέσει, από πότε καταρχήν υπολογίζεται να ανακάμψουν οι επιχειρήσεις και να μπορέσουν να δώσουν στην ελληνική οικονομία αυτά που περιμένει και η ελληνική οικονομία από αυτές? Χωρίς να θέλω να είμαι απεσιόδοξος, αισθάνομαι, οσμίζομαι αυτό το οποίο συμβαίνει στην αγορά και στον κλάδο τον οποίο δραστηριοποιούμε, ότι δυστυχώς πάρα πολλά μαγαζιά δεν θα μπορέσουν να κρατηθούν σε όλη αυτή τη διάρκεια. Και δυστυχώς, κάτι το οποίο συμβαίνει γενικότερα στην αγορά και στο εμπόριο και στην οικονομία της χώρας γενικότερα, θα μείνουν μόνο αυτοί που λέμε οι μεγάλοι. Δηλαδή η μικρή και μεσαία επιχείρηση και στην εστίαση και σε άλλους κλάδους και στο λιανεμπόριο φυσικά, θα τελειώσει. Και θα μείνουν αυτοί οι οποίοι μπορούν να συντηρήσουν κάποια μαγαζιά κλειστά για 6 και 8 μήνες, επειδή έχουν και κάποια άλλα εισοδήματα, τα οποία φυσικά δεν είναι ούτε ο μεσαίος επιχειρηματίας, ούτε ο μικρός επιχειρηματίας. Θα μείνουν λιγότερα μαγαζιά. Εγώ αισθάνομαι ότι είναι μια στρατηγική της κυβέρνησης αυτός ο κλάδος, αυτό βιώνουμε, να εξοντωθεί ή να συρρυκνωθεί σε πολύ γιατί μεγάλο βαθμό. Γιατί το λέτε αυτό, για εξηγήστε μας. Γιατί πιστεύετε ότι είναι στρατηγική της κυβέρνησης να εξοντωθεί ο κλάδος εστίασης? Α, το βλέπουμε από την πραγματικότητα. Δηλαδή, τα μέτρα τα οποία μας αναγκάζει να πάρουμε στη διάρκεια της λειτουργίας μας. Τα μέτρα τα οποία... Εννοείται αναφορικά τώρα ή... Από το Μάιο που άνοιξε η εστίαση... Μάρτιο ή τον... Το Μάρτιο μας κλείσανε και τέλος Μαΐου είπαν στην εστίαση ότι μπορείτε να ανοίξετε. Μας είπαν στην αρχή ότι μπορούμε να ανοίξουμε μόνο με τραπέζια έξω. Ναι. Ήταν τέλος Μαΐου, η Ελλάδα έχει ένα καλό καιρό ενδεχομένως να μπορούσε να λειτουργήσει τότε, άσχετο αν την πρώτη εβδομάδα έβρεχε. Μετά λέει μπείτε μέσα, ότι μπορεί να βάλετε και κόσμο μέσα, αλλά η χωρητικότητα πρέπει να είναι λιγότερη. Μετά υπήρχε θέμα, από τον Αύγουστο ξεκίνησε το ωράριο, μετά ξαφνικά μέσα στον Σεπτέμβριο βγαίνει μία Παρασκευή ο κύριος Χαρδαλιάς και λέει απαγορεύονται τα live, απαγορεύονται να λειτουργήσουν τα μαγαζιά που έχουν άδεια νυχτερινού κέντρου. Τα live εννοείται. Η live μουσική. Η ζωντανή μουσική. Δηλαδή τραγουδιστές, τραγουδίστρες, ορχήστρες κλπ. Όπως και αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος κλάδος. Ναι, βέβαια. Σαφώς. Δηλαδή, αν παίζει μουσική. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, μουσική είναι. Καταρχήν, η μουσική, ο πληθυντικός, η μουσική, η άνθρωποι. Είναι δεκάδες χιλιάδες οι απασχολούμενοι. Οι χολύπτες, οι τεχνικοί που είναι σε αυτό τον κλάδο. Ή τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι. Γιατί πιστεύετε ότι ειδικά το live, δηλαδή με τα live μεταδίδεται ο κορονοϊός? Πραγματικά εύκολα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, αν παίζει μουσική από ένα ηχείο και είναι κάποιος DJ ή απλά παίζει ένα ραδιόφωνο, από το να τραγουδάει κάποιος μεταδίδεται το νόσημα ευκολότερα από τη στιγμή που μας έχουμε βάλει λιγότερα τραπέζια. Απλά εδώ θέλω να σας πω ότι υπήρχε μία, εδώ και πριν από τον κορονοϊό, μία κόντρα μεταξύ των νυχτερινών κέντρων, των μεγάλων νυχτερινών κέντρων, τα οποία πιέζανε την κυβέρνηση να απαγορεύσει τα live στα μικρά μαγαζιά. Στα μικρά και στα μεσαία μαγαζιά. Ναι, ναι. Εννοείται οι μεγάλες πίστες είχαν με άδεια που έχουν άδεια νυχτερινού κέντρου. Ναι, ναι. Οι οποίες είναι ελάχιστες αυτές οι άδειες. Και μαθαίνουμε ότι υπήρχαν και πιέσεις και το Σεπτέμβριο, όπου βγήκε αυτή η απόφαση, ώστε να μην γίνονται live,
Και επειδή όλα γίνονται εκ του προχείρου, δεν εξηγείται κανονικά και κάποιοι άνθρωποι στα μαγαζιά τους είχαν ζωντανή μουσική, κάποιοι άλλοι δεν είχαν και δεν ξέραμε. Αλλά εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι τα νυχτερινά κέντρα, τα μεγάλα νυχτερινά, οι πίστες που λέμε, λόγω της οικονομικής κρίσης την τελευταία δεκαετία, πότε ανοίγανε πριν από αρχές Νοεμβρίου. Δηλαδή ουσιαστικά δεν επλήγησαν αυτοί, επλήγησαν τα μικρά μαγαζιά, τα μεσαία μαγαζιά, τα οποία με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο να δουλέψουν. Άρα θεωρείτε ότι αυτό που μας λέτε τώρα είναι ότι οι ιδιοκτήτες από τις μεγάλες πίστες έκαναν παράσταση, να το πούμε έτσι, στην κυβέρνηση, γιατί λειτουργούν οι μικροί, ξέρω ότι το Σεπτέμβριο, οι μεσαίοι και όχι εμείς. Μα ξέρω ότι το Σεπτέμβριο έγινε επίσκεψη στον κύριο Υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη από επιχειρηματίες που είναι σε αυτόν τον κλάδο και απαιτήσαν αυτό, να σταματήσουν τα μαγαζιά που δεν έχουν άδεια νυχτερινού κέντρου να παρέχουν ζωντανή μουσική. Mm-hmm. Μάλιστα. Και αμέσως φυσικά το αίτημά τους εγκρίθηκε. Μάλιστα. Άρα δεν έχει σχέση με την επιδημία του κορονοϊού το όλο ζήτημα, αλλά έχει οικονομικούς. Έχει σχέση περισσότερο με, να το πω, συντεχνιακούς, να το πω, ενδοσυντεχνιακούς λόγους. Για τον απλούς, δηλαδή, τι ακριβώς μας λέτε, ότι ζητήσανε οι μεγάλοι να κλείσουν οι μικροί. Αυτό μας λέτε. Ακριβώς αυτό. Και μακάρι να υπήρχε συντεχνιακή ή συνδικαλιστική νοοτροπία στον κλάδο της εστίασης. Γιατί δεν έχουμε συλλόγους να μπορέσουμε συλλογικά να απευθυνθούμε στην όποια κυβέρνηση, στον όποιον υπουργό και να ζητήσουμε και να έχουμε κάποια αιτήματα. Και να απαιτήσουμε με κάποιες παραστάσεις, με κάποιες διαδηλώσεις, με κάποιες απεργίες ενδεχομένως. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ προσωπικά για παράδειγμα θα έλεγα ότι αν ανοίξουν τα μαγαζιά τις γιορτές της εστίασης με τους όρους οι οποίοι ακούγονται αυτή τη στιγμή, mm-hmm. ότι θα έπρεπε να πούμε οι καταστηματάρχες ότι δεν θα ανοίξει κανένας μας. Γιατί απλά υπάρχει μια κοροϊδία. Και υπάρχει και αυτή, λόγω της έλλειψης αυτής της συντεχνιακής νοοτροπίας που αναφέρεται, ότι το μεγάλο ψάρι πάει να φάει το μικρό. Χωρίς να καταλαβαίνει και το μεγάλο ψάρι ότι και αυτό θα φαγωθεί στο τέλος. Ναι, γιατί είναι αλήθεια ότι για τους μεγάλους, να πούμε έτσι, γνωρίζουμε ότι είχαν θέσει ένα θέμα ότι, εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε ασφαλείς. Δηλαδή, μπορούμε να βάλουμε τα τραπέζια μας σε αποστάσεις 2 μέτρων, μπορούμε να καθίσουμε 4 ή 6 άτομα σε μία παρέα και να είναι μεγάλες οι αποστάσεις μεταξύ των τραπεζιών, αντίθετα, ας πούμε, με τους μικρούς. Πρώτα έκοψε βέβαια αυτούς, είναι γεγονός. Εγώ θα το εντοπίσω περισσότερο στη live μουσική, δηλαδή τι πιστεύετε, ποια είναι η... Γιατί δεν συμπαθεί η κυβέρνηση τη live μουσική. Νομίζω να θυμίσω ότι σε αυτό που είπατε ότι πάει να καταστρέψει την εστίαση, ότι ξεκινήσανε και από το κάπνισμα, έτσι. Αυτό ακριβώς ήθελα να σας πω. Πολύ πριν ξεκινήσει αυτή η ιστορία του κορονοϊού, είχαμε την αυστηρότατη και με εξοντοτικό τρόπο εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, αντί να δίνει δυνατότητα σε ένα χώρο εστίαση να επιλέξει αν θα είναι χώρος καπνιζόντων ή μη, mm-hmm. το οποίο σε επαναλαμβάνω γιατί πάλι θα αναφερθούν το τι γίνεται στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η Ελλάδα ποσοτικά έχει πολύ μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται σε αυτό το κλάδο, έχει πολύ πιο έντονη νυχτερινή ζωή, έχει πολύ περισσότερα καφέ, έχει πολύ περισσότερα εστιατόρια. Mm-hmm. Είχαμε επίσης αιτήματα μείωσης ΦΠΑ. Διαφορετική ποιότητα στην εστίαση. Και σίγουρα ποιότητα και ποικιλία, αν θέλετε. Και με είδος και ποικιλία σε όλα. Άλλο είδους εστίαση. Και αν θέλετε, αυτό που λέγαμε και στο εξωτερικό, το είπαμε και προηγουμένως. Οι ξένοι δεν έρχονται μόνο για την παραλία. Έρχονται και για να ξεδώσουν στην Ελλάδα. Να πιούνε το ποτό τους, να ξενυχτήσουν με αυτόν τον τρόπο που λειτουργούσε στο παρελθόν η εστίαση. Εμείς επίσης είχαμε έτοιμα τη μείωση του ΦΠΑ, το οποίο ακόμα και μέσω κρίσης δεν εφαρμόστηκε. Εφαρμόστηκε μόνο στον καφέ και στα αναψυκτικά, το οποίο είναι ένας περιορισμένος τζίρος για τα περισσότερα μαγαζιά. Ούτε στο ποτό, ούτε στο φαγητό υπάρχει μείωση. Ακόμα και μέσω κρίσης, δηλαδή ούτε αυτό δεν μας έδωσε. Δεν ξέρω, ίσως θέλουν κάποιο μοντέλο εξωτερικού, μιας και συνέχεια αναφερόμαστε στο εξωτερικό. 10 η ώρα να κλείνουν τα πάντα και να πηγαίνουμε όλοι σπίτι μας και να σηκωνόμαστε από 6 η ώρα το πρωί και να δουλεύουμε. Και βέβαια αυτό είναι μείωση ας μας βρούνε φορολογικών εσόδων, έτσι. Μα το καταλαβαίνουν αυτό, ότι όταν τα μαγαζιά αυτά, τα οποία είναι πάρα πολλά, να το ξαναπούμε, και απασχολούν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους
στην ελληνική αγορά εργασίας, ότι θα, αυτός ο κόσμος που θα μείνουν άνεργοι, τι θα γίνει, η μείωση του τζίρου που θα έχουν, η μείωση των δήμων από, την, από τη φορολογία που βάζουν οι δήμοι, τα δημοτικά τέλη στα καταστήματα. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Ζαφυρόπουλε, οι εργαζόμενοι σε εσάς, με αυτούς υποθέτω ότι μιλάτε, όπως επίσης δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που είναι στο σέρβις, είναι και οι τραγουδιστές, είναι οι άνθρωποι που είναι της ορχήστρας, είναι οι τεχνικοί κλπ. Πώς βιώνουν όλη αυτή την ξαφνική ανεργία τους, η οποία συνεχίζεται για ένα το μήνα? Ειδικά στο χώρο των καλλιτεχνών, επειδή στην δική μου επιχείρηση είχαμε ζωντανή μουσική, η κατάσταση είναι τραγική. Γιατί περισσότεροι από αυτούς, επειδή δεν έχουν σταθερό, δεν είχαν σταθερή εργασία, αλλά κάθε μήνα ή κάθε 2-3 εβδομάδες αλλάζανε χώρο, δεν μπορέσαν να μπουν ούτε καν στην αναστολή εργασίας. Και βρίσκονται σπίτι τους χωρίς κανένα έσοδο. Και η ιστορία αυτή έχει ξεκινήσει μήνες. Πώς είναι αυτό να βρίσκονται σπίτι? Δηλαδή με τι τρώνε αυτοί οι άνθρωποι, τι αέρα τρώνε, πώς επιβιώνουν? Πραγματικά δεν ξέρω. Αλλά και με τα 534 ευρώ για κάποιον ο οποίος είναι οικογενειάρης και έχει να ζήσει ένα σπίτι, πώς μπορεί να ζήσει? Και κάποιοι άνθρωποι είναι από το Μάρτιο σε αυτή την κατάσταση. Ειδικά για αυτούς λέω. Οι οποίοι είναι από το Μάρτιο, είναι πούνε, και οικογενειάρχης, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι οικογενειάρχης. Με 534 ευρώ και μόνος σου να είσαι, ένα ενίκιο να έχεις και να πρέπει να πληρώσεις το φως, το νερό, το τα πάγια έξοδα. Νομίζω ότι υπερκαλύπτει τα 534 ευρώ. Δηλαδή τα έξοδα διαβίωσης είναι ούτε καν έξοδα επιβίωσης, δεν είναι. Δεν υπάρχουν αυτά. Μα αυτό είναι το πρόβλημα και τη συμπεριφοράς του κράτους απέναντι προς εμάς. Και το εμάς βάζω και εργαζόμενους και επιχειρηματίες. Και όχι μόνο επιχειρηματίες και εργαζόμενους της εστίασης, αλλά και γενικότερα του ιδιωτικού τομέα. Οι οποίοι αισθανόμαστε, αφενός σαν ένοχοι πολλές φορές μας κάνουν, αισθανόμαστε ότι αυτοί είναι οι νέοι που πάνε στα μπαρ και στα κλαμπ και κάνουν αυτά. Δηλαδή στα γυροκομεία, που δυστυχώς σε πόσα γυροκομεία εξοντώθηκαν από αυτή την ασθένεια, πηγαίνανε οι ηλικιωμένοι στα μπαρ και κολλάγανε. Δηλαδή, ή να βγαίνει ο κύριος Χαρδαλιάς με ένα ύφος ότι και όσα μαγαζιά δεν είναι έτοιμα, ας μην ανοίξουν και δεν μπορούν, όσα μαγαζιά δεν μπορούν να λάβουν αυτά τα μέτρα, ας μείνουν κλειστά. Δηλαδή, ρωτάς τον εργαζόμενο ή τον επιχειρηματία ο οποίος θέλει να ζήσει ένα σπίτι, αν μπορεί να λάβει αυτά τα μέτρα και να λειτουργήσουν αυτά τα μέτρα. Και μιλάμε για απλά καθημερινά πράγματα. Δηλαδή, να είναι καθιστοί οι πελάτες. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε, το χωροφύλακα πρέπει να κάνουμε στον πελάτη, άμα θέλει να σηκωθεί όρθιος, ή να τον κυνηγάμε να φοράει τη μάσκα για να σηκωθεί από το τραπέζι μέχρι την τουαλέτα? Κύριε Ζαφυρόπουλε, ας ελπίσουμε ότι αυτή η κατάσταση θα έχει ημερομηνία λήξης, να πω λίγων εβδομάδων, να πω ελάχιστων μηνών, για να μπορέσει, πάση περιπτώσει, να λειτουργήσει και πάλι η εστίαση, η οποία είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Καλός ή κακός, αυτή είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας και αυτό δεν αλλάζει ούτε σε ένα, ούτε σε δύο, ούτε σε τρία, ούτε σε πέντε, ούτε σε δέκα χρόνια. Και αν αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος έχει να λαμβάνει από κάπου σίγουρους φόρους, αυτή είναι η εστίαση και ο τουρισμός, βέβαια, έτσι, γιατί ο τουρισμός, όπως πολύ σωστά αναλύσατε προηγουμένως, έχει άμεση σχέση με την ύπαρξη εστία στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Περιοδικό Στρατηγική κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα με μεγάλες δωρεάν προσφορές. Η Ελλάδα στον πόλεμο της Κορέας. Τα Δεκεμβριανά του 44. Τα μυστικά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο κεραυνοβόλος πόλεμος της Βέρμαχτ. Διαβάστε στη Νέα Στρατηγική. Ελληνικά ραφάλ εναντίον τουρκικών S-400. JSOC-1. Η λύση της πολεμικής αεροπορίας για την καταστροφή του τουρκικού στόλου. Στρατηγική. Το κορυφαίο αμυντικό περιοδικό σε όλη την Ελλάδα. Ετήσια έκδοση αμυντικής βίβλου. Κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα η μοναδική ετήσια έκδοση ισορροπίας ενόπλων δυνάμεων Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου.
αναλυτική καταγραφή όλων των εξελίξεων στους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων. Δωρεάν με την αμυντική βίβλο. Βιολογικός πόλεμος. Από την αρχαιότητα μέχρι τον SARS-CoV-2. Περιοδικό drive. Αναλύσεις και στατιστικά για τα κορυφαία μοντέλα της αγοράς. Αμυντική βίβλος. Η μοναδική ετήσια έκδοση για τις ένοπλες δυνάμεις. Κύριε Βραχάμη, καλησπέρα καταρχήν από το ProNews TV. Είσαστε ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης στα δυτικά προάστια και νομίζω γενικότερα στο λεκανοπέδιο Αττικής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, μετά από 9 μήνες σχεδόν lockdown, μερικού ή ολικού, σε ό,τι αφορά την εστίαση, ειδικά σε ό,τι αφορά την εστίαση, ποια είναι η κατάσταση στον κλάδο? Η κατάσταση είναι τραγική, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα το οποίο έχουμε μείνει κλειστοί. Κάποια περίοδο βέβαια ανοίξαμε, αλλά ήταν σαν να είμαστε κλειστοί και πάλι. Μερικό lockdown δηλαδή. Ναι. Μερικό lockdown, ναι. Είναι απελπιστική η κατάσταση, είναι πάρα πολύ ο καιρός. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στο χώρο μας και πιστεύω ότι είναι ο χώρος ο οποίος έχει επηρεαστεί και έχει πληγωθεί πιο πολύ από την οποιοδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Δυστυχώς. Ναι, γιατί μιλάμε και για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, είτε σε ό,τι αφορά τους ιδιοκτήτες, ειδικά και τους εργαζόμενους, αλλά και τις οικογένειες όλων αυτών των ανθρώπων, και βέβαια είναι και η μουσική μέσα, είναι οι καλλιτέχνες, είναι όλος αυτός ο κόσμος που ζει από την εστίαση. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είχε υπάρξει μία μέση λύση αναφορικά με την ολική καραντίνα που έχει επιβληθεί τώρα ή με την προηγούμενη μεσοβέζικη κατάσταση του ανοίγω αλλά ξέρεις θα έχεις το 1 τρίτο ή το 1 πέμπτο και στα 2 μέτρα απόσταση, πιστεύετε ότι θα υπήρχε κάποια λύση? Υποβάλλατε εσείς προς την κυβέρνηση κάποια λύση, κάποια προτινόμενη λύση? Υπήρξε κάποιο πακέτο προτάσεων? Ό,τι γνωρίζω δεν υπήρχε κάποιο πακέτο προτάσεων και νομίζω ότι και πακέτο προτάσεων να υπάρχει, τις αποφάσεις παίρνει η κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο ενδιαφέρει όλο τον κόσμο είναι να περιοριστεί και να λήξει αυτό το κακό που μας έχει βρει όλους. Τώρα από εκεί και πέρα, αν με ρωτάτε, σε περίπτωση που μας αφήσουν να λειτουργήσουμε πάλι με μέτρα, σας λέω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα είναι σαν να είμαστε κλειστά. Και σε πολλές περιπτώσεις ίσως είναι ακόμα και χειρότερο. Καταλαβαίνω. Δηλαδή θεωρείτε ότι είστε ανοιχτά, είστε ζωντανοί, αλλά στην πράξη μη ζωντανοί. Έτσι, αυτό μου εννοείται, ότι είναι μια ενδιάμεση κατάσταση. Τώρα, αν τα ανοίξουν με όλους αυτούς τους περιορισμούς, όχι αν τα ανοίξουν, αν επιτρέψουν να ανοίξουν, πιστεύετε ότι θα ανοίξει μεγάλος αριθμός καταστημάτων? Ποιο πιστεύετε ποσοστιαία, ότι ας πούμε υποθετικά ακούγεται 21η Δεκεμβρίου ως ημέρα που θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει με όλα αυτά τα περιοριστικά μέτρα βέβαια και ακόμα περισσότερα από ό,τι ξέρω η εστίαση? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πιστεύω ότι το 50% δεν θα ανοίξει, δεν θα λειτουργήσει. Δεν θα μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή. Το 50% μιλάμε για 400.000 ανθρώπους τουλάχιστον, έτσι. Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Από την άλλη υπάρχει και ένα άλλο μείζον θέμα το οποίο
δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ότι οι υπάλληλοι αυτή τη στιγμή στον χώρο της εστίασης βρίσκονται σε αναστολή. Ναι. Παίρνουν κάποια χρήματα. Όταν ναι. λοιπόν τον επόμενο μήνα πούνε ανοίχτε την εστίαση για 10 μέρες, θα υπάρχει υπάλληλος στον χώρο της εστίασης που θα έρθει να δουλέψει για 10 μέρες παρετούμενος των αυτών, τα, έστω αυτών των ψίχουλων που λαμβάνει αυτή τη στιγμή, έτσι. Και θα το, να το χάσει. Σωστά. Άρα θα έχετε και πρόβλημα έβρεσης εργαζομένων. Είναι φοβερό πραγματικά. Από τη μία πλευρά άνεργοι, επιδοτούμενοι άνεργοι, και από την άλλη πλευρά οι εργοδότες δεν θα βρίσκουν υπαλλήλους. Βεβαίως. Γιατί όταν κάποιος έρθει να κοπεί αναστολή του, γιατί για να δουλέψει θα πρέπει να κοπεί αναστολή του. Όταν κοπεί αναστολή του λοιπόν και θα έρθει να κάνει 5-10 μεροκάματα όσο θα μας αφήσουν ανοιχτά, όπως λένε ότι θα μας αφήσουν ανοιχτά, mm-hmm. Και στην πορεία μετά λοιπόν χάσει το δικαίωμα της αναστολής και χάσει τα χρήματα αυτά που, που παίρνει από το κράτος, θα έρθει κάποιος. Ποιος θα έρθει να δουλέψει για 10 μέρες, για 7. Και πόσα χρήματα να μπορεί να πάρει κάποιος που θα έρθει να δουλέψει για 10 μέρες, όταν σε εμάς τους επιχειρηματίες μας λένε ότι θα βάλετε το 1 τρίτο μέσα του κόσμου που βάζατε. Πώς, δηλαδή δεν βγαίνουν τα νούμερα, καταλαβαίνετε. Εγώ καταλαβαίνω. Το θέμα δυστυχώς δεν είναι να καταλαβαίνω εγώ. Το θέμα είναι να καταλαβαίνει η κυβέρνηση και οι συναρμόδιοι υπουργοί. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Βραχάμη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ διαφορετιστική η συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Θέλω να προσθέσω κάτι, συγγνώμη. Παρακαλώ. Όσον αφορά τη ζωντανή μουσική, υπάρχει... Έχει ακουστεί, υπάρχει μία σκέψη, υπάρχει μία... ακούγεται γενικώς γύρω-γύρω ότι θα προσπαθήσουν να κοπεί ζωντανή μουσική από τα καταστήματα τα οποία δεν έχουν άδεια κέντρου διασκέδασης. Ναι. Και να μπορεί κάποιος λοιπόν πελάτης, πολίτης, να μπορεί να ακούσει ζωντανή μουσική μόνο στα καταστήματα τα οποία έχουν άδεια κέντρου διασκέδασης. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι τραγικό. Θεωρείτε ότι είναι ενδοσυντεχνιακή μαχαιριά από τους ιδιοκτήτες των μεγάλων μαγαζιών, δηλαδή τις πίστες? Γιατί ένας άλλος συνάδελφός σας κάτι τέτοιο υπονόησε. Δεν το γνωρίζω αυτό, και από τη στιγμή που δεν γνωρίζω κάτι και δεν ήμουν παρόν ή δεν έχει αναφερθεί κάτι, δεν μπορώ... Mm-hmm. να πω αν, αν είναι... αν ισχύει αυτό. Αν ισχύει αυτό. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Εγώ αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι ναι μεν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κέντρα διασκέδασης θα πρέπει και αυτοί να δουλέψουν όπως δουλεύουμε όλοι μας. Και θα πρέπει ο καθένας λοιπόν να κοιτάξει να κάνει τη δουλειά του έτσι όσο καλύτερα μπορεί για να περνάει και ο κόσμος καλύτερα, γιατί δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τον πελάτη να πάει να ακούσει ζωντανή μουσική σε ένα κέντρο διασκέδασης. Θα μπορεί λοιπόν ο πελάτης να έχει το δικαίωμα επιλογής να έρθει και στο δικό μου το μαγαζί, να πάει και σε ένα άλλο μαγαζί, να πληρώσει λιγότερα χρήματα από όσο θα πληρώσει σε ένα κέντρο διασκέδασης. Να μπορεί ο καθένας να έχει επιλογή της διασκέδασής του. Να δουλέψουμε όλοι μας, ο καθένας με τα μέτρα του και ο καθένας με τις γραμμές που θα πάρουμε. Παράδειγμα δηλαδή. Δεν μπορώ εγώ που έχω άδεια μουσικών οργάνων και έχω άδεια εστιατορίου να έχω 7 όργανα, 8 όργανα και 10 τραγουδιστές. Να μπορώ εγώ λοιπόν με 2 όργανα, με 3 όργανα, με 2 τραγουδιστές, με 3 τραγουδιστές να μπορώ να δουλέψω, να μπορώ να συντηρήσω τη δουλειά μου, τους υπαλλήλους μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω και θα... Βέβαια είναι σημαντικό, γιατί τι θα κάνουν και αυτές οι δεκάδες χιλιάδες των μουσικών, των τεχνικών, των καλλιτεχνών, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, θα μείνουν άνεργοι. Βέβαια, δεν μπορεί να απορροφήσει 15-20 μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα τις χιλιάδες των εργαζομένων που δουλεύουν σε αυτό το κομμάτι. Αυτό το πράγμα, αυτό που μας λέτε τώρα, το έχετε θέσει με επίσημο τρόπο? Θα το ξαναρωτήσω αυτό, γιατί λέμε πράγματα τα οποία πιθανότατα ακούγονται και για πρώτη φορά.
και από την τηλεόραση. Έχετε θέσει αυτά τα πράγματα στην κυβέρνηση, αυτά τα ζητήματα, και τι σας έχει απαντήσει, αν τα έχετε θέσει? Δεν έχουμε θέσει τέτοια πράγματα στην κυβέρνηση. Και πώς περιμένετε, ειλικρινά θα επιμείνω πάλι, πώς περιμένετε να λάβει? Νομίζετε ότι στην κυβέρνηση γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες, να το πω έτσι, έστω 500.000 ή 600.000 εργαζομένων ενός κλάδου? Πραγματικά μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα που λέτε τώρα, και μου κάνει εντύπωση για τον απλούστατο λόγο ότι πιθανόν εσείς, αγαθά ποιόντες, δεν γνωρίζετε πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα. Δεν νομίζω να μην γνωρίζουν στην κυβέρνηση. Είναι μες στο κοινωνικό σύνολο. Είναι μες στη ζωή. Δεν γίνεται να μην γνωρίζουν. Μην είσαι τόσο βέβαιη. Συγγνώμη, οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν έχουν εκλεγεί από εμάς για να βοηθήσουν και να κοιτάξουν το καλό του κοινωνικού συνόλου. Δεν γίνεται λοιπόν να μην γνωρίζουν και να μην ξέρουν πώς διασκεδάζει και πώς γλεντάει ο Έλληνας. Δεν γίνεται αυτό που μου λέτε. Μου είναι αδιανόητο. Πιθανόν να μην τους αρέσει όπως γλεντάει και όπως διασκεδάζει αυτή τη στιγμή ο Έλληνας, και να θέλουν να τον βάλουν σε μία φόρμα όπως η γερμανική φόρμα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Κάποιοι να μην εγκρίνουν αυτόν τον τρόπο ζωής από την κυβέρνηση. Έτσι. Αυτό τώρα είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορώ να μπω σε διαδικασία ότι ξαφνικά θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη διασκέδαση και τη ζωή του Έλληνα. Ξαφνικά. Το ότι ο πρώτος νόμος, η πρώτη διάταξη, απαγορευτική διάταξη που έλαβε η κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση, όταν έγινε η κυβέρνηση, ήταν η ολική απαγόρευση του καπνίσματος μέσα σε όλους τους χώρους, όχι μόνο στα εστιατόρια, αλλά σε όλους τους χώρους, χωρίς καμία εξαίρεση, ούτε καν για καταστήματα καπνιστών. Αυτό δεν σας κάνει κάποια εντύπωση? Ναι, βέβαια μου κάνει εντύπωση, και γενικώς υπάρχει μία εντύπωση ότι κυνηγάται πολύ η δική μας η δουλειά. Πραγματικά, ναι. Δεν ξέρω γιατί. Θα πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το πράγμα να το κοιτάξουν επισταμμένα αυτό και να καταλάβουν, πρέπει να καταλάβουν ότι ο Έλληνας και γενικά ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τη διασκέδαση. Έχει ανάγκη. Είναι μες στη ζωή του Έλληνα, είναι μες στην κουλτούρα μας. Μπουζούκια, παράδειγμα, ζωντανή μουσική, δεν υπάρχει σε άλλη χώρα του πλανήτη. Και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο βέβαια και με τον τουρισμό, ο οποίος τουρισμός είναι νούμερο ένα βιομηχανία της χώρας. Μα εδώ έρχονται, υπάρχουν εμένα λοιπόν, παράδειγμα θα φέρω σε μένα, είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι και ειδικά από το Ισραήλ που έρχονται εδώ και ζητάνε αυτό το πράγμα. Θέλουν να ακούσουν ζωντανή μουσική, να φάνε και να περάσουν καλά. Ναι. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν συντηρεί πάρα πολύ κόσμο. Πρέπει να κοιταχτεί αυτό. Δεν πρέπει η κυβέρνηση να είναι ενάντια στην εστίαση. Η κυβέρνηση πρέπει να είναι σύμμαχος και να βοηθάει την εστίαση. Γιατί είναι πάρα πολλά τα ωφέλη όλων από αυτό το πράγμα. Ας το ελπίσουμε, κύριε Βραχάμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας ο Γιάννης Ολιόντος, ένας από τους γνωστότερους συνθέτες, τυχουργούς και παραγωγούς της ελληνικής δισκογραφίας, ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα, εκτιμώ εγώ, στο χώρο του πολιτισμού. Και ένας από τους ανθρώπους ο οποίος μπορεί χωρίς φόβο, αλλά με πολύ πάθος από ό,τι κάναμε και την κουβέντα προηγουμένως, να μας μιλήσει για τις επιπτώσεις της καραντίνας και της πρώτης καραντίνας και της δεύτερης και γενικά ολόκληρου αυτού του σκηνικού που έχει στηθεί στο χώρο της εστίασης και όχι μόνο της εστίασης αλλά και του πολιτισμού, γενικότερα του πολιτισμού, γιατί μην ξεχνάμε, πέρα από την εστίαση έχουν ταλαιπωρηθεί όλοι οι άνθρωποι του θεάματος, κινηματογράφοι, θέατρα, ό,τι έχει να κάνει με αυτό που καλούμε ψυχαγωγία. Κύριε Λιόντο, πείτε μας,
αυτή τη στιγμή εσείς ως ένας από τους ανθρώπους, να το πούμε έτσι, του πνεύματος στο χώρο του πολιτισμού και της ελληνικής μουσικής. Τι έχετε, ποια είναι η κατάσταση, πώς θα αντιμετωπίζετε αυτό που έχει συμβεί μέχρι τώρα? Γεια σου φίλε Τάσο, καταρχάς ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες και που μου δίνεις το βήμα να μπορώ να πω και εγώ δύο λόγια όσον αφορά αυτό που συμβαίνει στο, τουλάχιστον στο κομμάτι της δισκογραφίας των δημιουργών που ανήκω και γενικότερα στο κομμάτι του πολιτισμού. Είναι κάτι το οποίο απλά δεν το χωράει το μυαλό. Από τον Μάρτιο που ξεκίνησε και εικάζω μέχρι τον επόμενο Μάιο, τουλάχιστον για 14 μήνες, ο κλάδος μας, οι στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί, οργανωπαίκτες εννοώ, τραγουδιστές και κατά συνέπεια βέβαια και ηθοποιοί, αλλά εγώ θα μιλήσω για το συγκεκριμένο κλάδο, το κομμάτι του πολιτισμού, έχει χτυπηθεί περισσότερο από κάθε άλλο κομμάτι και κάθε άλλο κλάδο στην ελληνική επικράτεια. Από το Μάρτιο μέχρι και τον επόμενο Μάιο, και μακάρι να είναι τόσο, είναι 14 μήνες οι οποίοι είμαστε εντελώς αφημένοι στο παρατημένοι. Δεν ξέρω τι γίνεται, στο πουθενά, μάλλον δεν υπάρχουμε. Τώρα αυτό το διάστημα άκουσα ότι κάτι έγινε στο Υπουργείο Πολιτισμού και βάλαν τον κόσμο να γραφτεί, μήπως πάρουν, αν δεν κάνω λάθος, ένα 800, ένα 500, δεν ξέρω τι, δεν έχουμε πάρει ακόμα κάτι. Όταν κάτι γίνει θα σας το ανακοινώσω, αλλά στην παρούσα φάση μιλάμε για πόσους μήνες στο απόλυτο μηδέν. Πιστεύετε ότι αρκεί 500-800 ευρώ για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Τα έξοδα δεν σταματάνε. Τα έξοδα τρέχουν κανονικά, αλλά πρέπει να σας τονίσω και κάτι ακόμα. Πριν το πρώτο, πριν το Μάρτιο, πριν το πρώτο lockdown, ο δικός μας ο κλάδος έρχονταν από μια τετραετία, πενταετία, σχεδόν άνυδρη όσον αφορά τα δικαιώματα. Αν έχετε ακουστά την ΑΕΠ, η οποία δήλωσε και πτώχευση κάποια στιγμή, τα τελευταία 4-5 χρόνια μας έδινε ψίχουλα ως μηδέν. Άρα εμείς όσον αφορά το στεγνή τσέπη που ζούμε τώρα της καραντίνας, το ζούμε ήδη κατά κάποιο τρόπο 4-5 χρόνια πριν. Άρα είναι το κερασάκι στην τούρτα πλέον αυτό που συμβαίνει σε εσάς. Ακριβώς. Εγώ απορώ πώς μπορεί και τη βγάζει ο κόσμος, ειδικά στο δικό μας κλάδο. Όπως βέβαια και στους ηθοποιούς, έτσι, δεν το συζητάω, αλλά οι ηθοποιοί τουλάχιστον ένα μικρό κομμάτι βασικά, όχι πολύ, κάτι μπορεί να κάνουν ίσως στην τηλεόραση. Ίσως, λέω, δεν ξέρω, κάποιο σύριαλ, κάποια σειρά, κάποια ταινία, κάτι. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και εκτός, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι, ναι, ναι. Θα επανέλθει η κανονικότητα σε εμάς πότε? Αν ανοίξουν το Μάιο, δεν πρέπει να πληρώσει κανείς για τους προηγούμενους μήνες, ένα χρόνο που ήταν κλειστά. Άρα θα μιλήσουμε για το Μάιο του 22, ίσως του 23, που θα έχει ένα χρόνο πριν. Γιατί οι οργανισμοί μαζεύουν τα χρήματα και τα καταβάλουν ένα χρόνο μετά. Αλλά για το χρόνο που πέρασε δεν πρόκειται να πληρωθεί τίποτα. Από κανέναν. Τώρα μην έχουμε αυταπάτες. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με κάποιο άλλο τρόπο από πλευράς κυβέρνησης αυτό που έχει γίνει? Δηλαδή υπάρχει μια δεδομένη κατάσταση. Γιατί δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Υπήρξε μια πανδημία, έστω με διαφορετικές συνθήκες από τις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον της δυτικής πλευράς, των χωρών της δυτικής Ευρώπης που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς και οι περισσότερες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έχουμε περάσει πιο ελαφρά. Αλλά θέλω να ρωτήσω, πιστεύετε ότι υπήρχε κάτι? Γιατί είναι, ξέρετε, το εύκολο να λέμε όλοι έχουμε καταστραφεί, γιατί όντως υπάρχουν τέτοιου είδους συνθήκες. Ποια θα ήταν πιθανόν μια εναλλακτική λύση? Δεν είναι θέμα εναλλακτικής λύσης. Είναι θέμα ότι όπως ακριβώς είδανε τις επιχειρήσεις οι οποίες κλείσανε και από τον πρώτο μήνα, δεύτερο, πότε έγινε, το προσωπικό που δούλευε στην εστίαση, ας πούμε, στο τουρισμό, έκανε την ανάλογη εγγραφή και πήραν τα 534 εξ αρχής, έπρεπε να ασχοληθούν και να σκεφτούν ότι υπάρχει στο Υπουργείο Πολιτισμού ένας κλάδος που λέγονται στιχουργοί, συνθέτες, οργανωπαίκτες, μουσική, αυτό εννοώ. Έπρεπε εξ αρχής να κάτσουν να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι, με αυτόν τον κλάδο, να ζητήσουν από τον κόσμο να πάει να γραφτεί, να μπορέσουν να πάρουν και αυτοί τα 534. Απλά για να βγει ο μήνας. Οι οποίοι σε αριθμό πόσοι είναι? Κοιτάτε να δείτε, σαν Έλληνες δημιουργοί. Έλληνες δημιουργοί δεν είναι μόνο οι δημιουργοί, είναι όπως είπατε και καλύτερα. Όχι, 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 θέλω να ξεκινήσω από εκεί. Ναι. Σαν Έλληνες δημιουργοί, θυμάμαι ότι μέχρι πριν 2 χρόνια περίπου ο ένας οργανισμός είχε 14.500 και
Άλλους χίλιους, 2.000 δεν ξέρω, είχε ο άλλος οργανισμός πνευματικών δικαιωμάτων. Γύρω στις 15 με 16.000 είναι δημιουργοί. Μάλιστα. Αν προσθέσουμε και τα άλλα σωματεία που είναι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, που είναι η Ερατό και ο Απόλλων, που έχει μέσα τραγουδιστές και μουσικούς, πρέπει να είμαστε πάνω από 20.000 άτομα. Μάλιστα. 20.000 οικογένειες ουσιαστικά. 20.000 οικογένειες. 20.000 οικογένειες, οι οποίες όμως στερούνται. Συγγνώμη. Είναι και οι χολύπτες, οι ηχητικοί, οι φωτιστές, οι τεχνικοί, βέβαια. Η τεχνική. Παραπάνω πρέπει να είναι, παραπάνω. Παραπάνω. Σίγουρα, γιατί μην πω ότι είναι άλλες 20.000. Ναι. Δεν ξέρω, σίγουρα είναι πολλές πάντως, οικογένειες, έτσι. Uh-huh. Και μιλάμε για, άρα μιλάμε, πάμε για τουλάχιστον 40.000 οικογένειες. Μιλάμε για ένα νούμερο ανθρώπων, 80 με 100.000 άνθρωποι. Σίγουρα. Οι οποίοι δεν έχουν ούτε τα βασικά. Καλά, δεν τους είχαν. Την περασμένη άνοιξη, από την πρώτη καραντίνα και μετά, δεν είχε υπάρξει πρόβλεψη. Αυτοί πώς θα ζήσουν? Το εύκολο είναι να πεις το κλείνω για λόγους δημόσιας υγείας. Δεν υπήρξε κάποια πρόβλεψη για το αυτοί οι άνθρωποι πώς θα ζήσουν? Στα δικά μου αυτιά δεν έχει φτάσει κάτι, όχι. Έτσι. Όχι. Κάποια στιγμή ακούστηκε κάτι και είχε γίνει ένας μεγάλος δώρος που με συναδέλφους και άλλους δημιουργούς που μιλούσα και έβλεπα που γράφανε, ότι το μόνο που είπε ο Υπουργός Πολιτισμού ήταν ότι ας μην δουλεύανε με μαύρα. Δεν ξέρω αυτό που μπορεί αλλού να ακουστεί. Το μαύρα τι εννοείται, με μαύρα ρούχα? Με μαύρα χρήματα, δηλαδή ότι δεν κολούσαν ένσημα. Α. Που είναι κάτι το οποίο. Αυτό είναι παράνομο, βέβαια. Είναι παράνομο, έτσι. Αλλά δεν είναι στο χέρι του δημιουργού. Είναι στο χέρι του μουσικού. Μάλιστα. Δεν έχω ακούσει, εγώ τουλάχιστον δεν έχω πάρει κάτι, δεν ξέρω για κάποιους άλλους. Πώς βλέπετε το μέλλον από εδώ και μπρος? Στο κομμάτι αυτό. Στο κομμάτι αυτό, βέβαια. Καταρχήν να πούμε ένα δεδομένο, ότι υποτίθεται ότι τα μέτρα θα ανοιγοκλίνουν μέχρι τη στιγμή που ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός, όπως είπαν, στο 70% του πληθυσμού, το οποίο 70% τοποθετούν κάποια στιγμή εκεί περί τον Ιούνιο. Δεν ξέρω και αν θα πάνε και να εμβολιαστούν όλοι, γιατί μπορεί να πει ότι, ξέρετε, εμβολιάστηκε μόνο το 30% του πληθυσμού, ναι. Άρα εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα, άρα συγγνώμη, αλλά δεν μπορείτε να ανοίξετε. Δεν θα το μάθουμε κιόλας πώς εμβολιάστηκαν στα αλήθεια, έτσι. Ναι. Ναι. Εννοείται ότι υπάρχουν μέσα σε αυτή την υπόθεση και πράγματα τα οποία δεν κοινοποιείται η αλήθεια, έτσι, ότι υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο αποκρύβονται κάποια κατά πράγματα. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Όσον αφορά το μέλλον, εγώ το βλέπω εντελώς δυσίωνο και δεν βλέπω κάτι ούτε το 2021. Γιατί όπως είπα και νωρίτερα, και το Μάιο να ξανανοίξουνε, να ξαναυπάρξει ένα άνοιγμα της αγοράς, γιατί πριν το Μάιο εγώ προσωπικά δεν το βλέπω, και το Μάιο να υπάρξει, πόσο διάστημα θα χρειαστεί για να ξαναπατήσει τα πόδια του ο κλάδος, πόσο διάστημα θα χρειαστεί για να ξαναεισπράξουν οι οργανισμοί, από ποιον να εισπράξουν οι οργανισμοί? Δεν πρόκειται να τους δώσει κανείς δικαιώματα για το 2020 και μέχρι το μισό του 2021. Άρα θα εισπράξουν στα τέλη του 2021, άρα θα αποδώσουν το 2022. Εγώ δεν βλέπω κάτι μέχρι το 2022. Αν δεν υπάρχει στήριξη, συγγνώμη που διακόπτω και πάλι. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχει στήριξη από το κράτος, μιλάω, έτσι. Ναι. Τώρα το να υπάρξει στήριξη από το κράτος μέσα σε μία τέτοια συγκυρία δεν το βλέπω πολύ πιθανό, με δεδομένο ότι δεν υπήρξε και από την αρχή, ειδικά στον κλάδο σας, από ό,τι μου περιγράφετε, κρατική στήριξη. Το μόνο ερώτημα που προκύπτει από αυτά που είπαμε είναι και το πότε θα σταθεί και στα πόδια της η Ελλάδα, και όχι μόνο συγκεκριμένο κλάδος, αλλά πότε θα σταθεί γενικά η χώρα στα πόδια της, ξεκινώντας βέβαια πραγματικά από την εστίαση και το χώρο του πολιτισμού, που είναι το βαρύ πυροβολικό της Ελλάδας, είτε σε ό,τι αφορά την οικονομία, είτε σε ό,τι αφορά γενικότερα το brand name Ελλάδα. Άλλωστε έχουν σχέση και με τον τουρισμό, που είναι η βαριά βιομηχανία, έτσι. Είτε όσον αφορά και το κομμάτι της ψυχολογίας, γιατί χωρίς πολιτισμό, χωρίς μουσική και χωρίς θέατρο, τη συνέχεια την καταλαβαίνεις και εσύ, νομίζω, έτσι. Όπως τα λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιόντο. Και εγώ, φίλε Δημητάς. Καλά.